αποτυπωθεί και στα έντυπα, οι οποίοι βοηθήσαν έμπρακτα, τόσο σε υλικό όσο και σε χρηματικό επίπεδο, το σκοπό αυτό για να ολοκληρωθεί. Τους ευχαριστούμε και αυτούς. Επίσης, κάτι θέλω να τονίσω, είναι την παρουσία δύο ανθρώπων, οι οποίοι μας βοηθούν εκπροσωπώντας την υπηρεσία τους, τα δύο παιδιά της ΕΜΑΚ, που ήταν από Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι κοντά μας, το πρίτσαν και πριν από δύο εβδομάδες. Οι οποίοι στο πλαίσιο μιας εκπαίδευσης και αξιολόγησης, θα έλεγα, γιατί και μας εκπαιδεύσαν και μας αξιολογήσαν και πήραμε μάλιστα και πολύ καλές κριτικές. Τους ευχαριστούμε για την παρουσία τους. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι θα ακούσουμε όπως και κάθε χρόνο σε κάθε συνέδριο ενδιαφέροντα πράγματα. Πολλά από αυτά θα τα κάνουμε πράξη, θα κάνουμε πράξη να βοηθήσουμε τον συνανθρωπό μας που κάποια στιγμή έτσι κι αλλιώς θα μας χρειαστεί. Ευχαριστώ πολύ όλους σας και καλημέρα. Όλους όσους ήρθαν από οπουδήποτε στην πόλη μας, στην ουσία στηρίζεται την προσπάθεια δική μας, όπως η προσπάθειά μας είναι όλων κοινή. Να ευχαριστήσω τους θετικούς παράγοντες, τον κύριο Βασταμάνου ιδιαίτερα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή μας αγκάλιασε. Τους εκπρόσωπους του Δήμου, οι οποίοι πάντα είναι κοντά μας και αυτοί με κάθε τρόπο. Τον κύριο Κέσσερ, για τον οποίο ό,τι και να πω δεν ξέρω, έχουμε επιχειρήσει άπειρες φορές μαζί. Τον κύριο Σούλτη, που επίσης μια άριστη σχέση. Τον κύριο Τζαζάνη, ο οποίος είναι ο πρώτος φύλακας στη Παλιά Κάλτα, μετά ενημερωνόμαστε όλοι οι υπόλοιποι. Και καταθέτει ψυχή εδώ και πολλά χρόνια. Να ευχαριστήσω όλους τους μικρούς και μεγάλους χορηγούς, ξεκινώντας από την Κοσμοτέ, η οποία μας βοηθάει σημαντικά αυτή τη στιγμή. Να ευχαριστήσω τα καταστήματα της πόλης που δώσαμε ό,τι μπορούσαμε, κάποιοι περισσότερα, κάποιοι λιγότερα, όλων η βοήθεια είναι σημαντική. Ήδη να ανακοινώσω ότι κάποια τα χρήματα αυτά θα πάνε σε ένα φορείο. Ζαφίρι, δεν μπορούμε να δούμε και τα αυτή τη στιγμή. Ήδη κάποια πιάνουμε αυτή τη στιγμή τόπο, το φορείο το αγοράσαμε ήδη. Να ευχαριστήσω όλους που πάνε πολλά χιλιόμετρα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω κανένα παιδιά, συγγνώμη. Να ευχαριστήσω όμως την κεντρική διοίκηση που μας εμπιστεύτηκε, γιατί χωρίς αυτή την εμπιστοσύνη δεν θα μπορούσαμε να ευχαριστήσουμε κανέναν άλλο. Εντάξει, δεν θα ήμασταν εδώ αυτή τη στιγμή. Και να ευχαριστήσω τα μέλη της ομάδας μου, που και χωρίς αυτά πάλι δεν θα μπορούσα να συμβεί κάτι. Πιστεύω ότι συνεδρίας που λέξει του συνεδρί, συγγνώμη, πιστεύω ότι το συνέδριο θα διεξαχθεί ήσυχα, όμορφα και επικοδομητικά. Θα έχουμε όλοι να πούμε παίρνοντας κάτι από εδώ. Και πάντα κλείνω λέγοντας σε όλους τους υπόλοιπους καλές δουλειές και σε εμάς χρειάζεται να είμαστε. Να είστε καλά. Σας καλωσορίζω στα όμορφα και φιλόξενα βεβαινά. Πιστέψαμε σε αυτή τη διοργάνωση, πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική και γι' αυτό σαν περιφέρεια και εγώ προσωπικά σαν περιφερειάρχης την πλαισιώσαμε θετικά. Σαν γιατρός καταλαβαίνω απόλυτα το τι αισθάνεστε ο καθένας σας ή κάθε μια σας όταν πάτε να σώσετε μια ζωή. Είστε όλοι σας άξιοι συγχαρητηρίων. Δύο κουβέντες μόνο για τα παιδιά του παραρτήματος των Γρεβενών, τα οποία είναι πάντα παρόντες και έτυχε φέτος να είμαι παρόν και εγώ σε ένα περιστατικό που σώθηκαν τρεις ζωές κάτω από πάρα πολύ αντίξωες συνθήκες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτά τα παιδιά εκ μέρους όλης της κοινωνίας. Στις εργασίες του συνεδρίου, να είστε πάντα καλά και να προσφέρετε τις υπηρεσίες σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας μεταφέρω τους στεγνούς χαιρετισμούς του κυρίου Δημάρχου, κυρίου Κουψίδη. Θα αναφερθώ κι εγώ στο περιστατικό της Βασιλίτσας, γιατί οφείλω να συγχαρώ, καθότι παρόν όλη τη διάρκεια εκείνης της νύχτας μαζί με τον κύριο Κέσσερη και με τον διοικητή της αστυνομίας, έγινε μια τεράστια προσπάθεια και εκείνοι που αποκλειδωρίστηκε, που απεγκλώβησαν τους Άγγλους εκείνο το βράδυ, ήταν η ομάδα διάσωσης των Γρεβενών μαζί με την πυροσβεστική. Η εθνοτική προσπάθεια είναι τεράστια.
Εμείς, έστω και με τα λίγα άτομα αυτά που είναι στην πόλη των Γρεβενών, στην ομάδα διάσωσης, αισθανόμαστε ότι σε κάθε δύσκολο περιστατικό, μαζί με τους υπόλοιπους φορείς, τους έχουμε δίπλα μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που προτιμήσατε τα Γρεβενά για το συνέδριό σας και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Αυτή τη στιγμή παράλληλα έχουμε και το τμήμα του υγρού στοιχείου, το οποίο παρευρέθηκε έτσι, στην έναρξη τουλάχιστον του συνεδρίου. Να τους ευχαριστήσουμε και αυτούς με τη σειρά τους, οι οποίοι θα πάνε να ασκηθούν τώρα εδώ πέρα λίγο δυτικότερα το Γρεβενό, αλλά θα περάσει όλοι το περιοδικό που έχετε πάρει στα χέρια σας μέσα από το έντυπο, το φάκελο, περιλαμβάνει και το χρονικό αναλυτικά. Έκανα την προσπάθεια να κάνω κάποιους περιορισμούς, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσα. Παράλληλα, συγχωρέστε με για τη γραφή, γιατί πολλές φορές έφυγε το συνέστημα μέσα από τη γραφή. Πραγματικά από αυτή την επιχείρηση συγκλονίστηκα, ίσως άσχετα αν είχε ένα θύμα, ήταν από τις συγκλονιστικότερες επιχειρήσεις, είτε που άκουσα σαν χρονικό, είτε και βίωσα συνέχεια στην προσπάθεια να εντοπίσουμε τον αγνοούμενο. Και έχουμε βροχές. Αλλά σταδιακά πέφτει κατακόρυφα θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν φανταστείτε μια θερμοκρασία της τάξης των 5-6 βαθμών, όπου όλα έχουν γίνει μούσκεμα, μπαίνει σε μια θερμοκρασία της τάξης των 15 υπό το 0. Είσαι μούσκεμα μέχρι εκεί πέρα που δεν πάει. Φανταστείτε λοιπόν τα σακίδια σας. Όλοι γνωρίζετε τα ποτηράκια δίθετα αντιψυκτικά που έχει το σακίδιο, που ανοίγουν και κλείνουν με την πίεση, σωστά. Έχουν χάσει λίγο τον προσανατολισμό τους, ευτυχώς που είπανε να γυρίσουμε πίσω, ή έχουν γίνει μούσκεμα, δεν έχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να ξέρετε ότι όταν κάποιος γίνει μούσκεμα και είναι σε μια κατάσταση υποθερμίας, σε μια υποθερμική κατάσταση μπαίνει πλέον, αρχίζει και μουδιάζει και το μυαλό. Δεν σκέφτεται λογικά. Είναι εκτεθειμένο στον αέρα, νομίζει θα τα καταφέρει και σιγά σιγά αρχίζει και παγώνει. Θερίζονται από τους διελώδεις ανέμους, η θερμοκρασία της τάξης των 15 υπό το 0, η ταχύτητα ανέμου ξεπερνάει τα 80 χιλιόμετρα, ό,τι έχει βραχεί πάνω τους έχει γίνει παγωτό, κατάστατα παγωτό, αντιλαμβάνεστε για τις συνθήκες μιλάω, και αρχίζουν και τρεμουλιάζουν και ουσιαστικά έχουν χάσει το αίσθημα ισορροπίας. Από τη στιγμή, παιδιά, να ξέρετε, που κάποιος έχει χάσει το αίσθημα ισορροπίας, τα περιθώρια χρονικά επιβίωσης είναι ελάχιστα με όνομα του οργανισμού. Για να αντίστοιχο γεγονός, νομίζω ότι πάμε στο και μιλάμε για την ιστορία του 89. Έτσι λοιπόν, όταν κάποιος αρχίζει και χάνει την ισορροπία του και πηγαίνει δεξιά-αριστερά, τα πράγματα είναι τελειωμένα. Ταχύτητα, με τη μεγαλύτερη ταχύτητα να κατεβούμε. Ο πρωταρχικός μας στόχος να συναντήσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο είναι να χάσουμε γρήγορα υψόμετρο. Έβαινε γρήγορα λοιπόν αυτή την κατηφόρα, έστω και τρέχοντας όσο μπορούσε να τρέχει, θα κέρδιζε και στο πέσει στο χιόνι. Και όταν πέσει στο χιόνι, αρχίζει και σπαταράς και μετά τελείωσε. Μετά θα περιγράψουμε ακριβώς μέσα από την περιγραφή πώς επέστρεφε ο θάνατος. Λέει λοιπόν ο Κώστας, ο ένας από τον παλαιότερο, λέει γρήγορα να κατεβείτε κάτω. Τον εψιόν του στέλνει μαζί του, κατεβείτε γρήγορα κάτω και εγώ αυτό που είναι στην πιο άσχημη κατάσταση θα δοκιμάσω να τον κατεβάσω. Και πραγματικά δοκιμάζω να τον κατεβάσω. Κατεβαίνουν 50 με 100 μέτρα εξωτερική διαφορά. Δεν καταβήκα παραπάνω. Πλέον τα πόδια έχουν διπλώσει και ο τύπος δεν πάει άλλο. Φανταστείτε λοιπόν μέσα στη χιονοθεία να έχει ένα σύντροφο ο οποίος είναι με διπλωμένα πόδια, να μπορεί να τα ανοίξει, να προσπαθεί να τα ανοίξει, αυτό όμως τα κρατάει σταθερά κλειστά και να πέφτει. Και να πέφτει και να περπατάει με τα χέρια. Φανταστείτε ότι ισοπολεμένος ο Χρήστος Μπαρούχας που ήταν από την ηλική ομάδα διάσωσης, από το παράδειγμα ηλικής ομάδας διάσωσης της Αθήνας, στα 8.500 μέτρα κατέβαινε με τα χέρια. Γιατί είχε χάσει τα πόδια. Άρα λοιπόν, με τι συνθήκες αντιμετωπίζουν την κατάσταση. Το να κάνει ο σύντροφός του και κατεβαίνουν περπατώντας το χιόνι στην κατηφόρα αυτή που βλέπουμε. Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Πρίγκορας είναι εδώ. Μας πήγε το υγρό στοιχείο. Λοιπόν, παρακαλώ τον κύριο Κέσσαρη, το διοικητή της πυροσβεστικής, είπα και πριν τα καλά λόγια, να έχει κοκκινίσει και να κοινώ σχεδόν του φαίνεται. Λοιπόν, τον υπεύθυνο είναι δύο επιχειρησιακοί παραγωγές, που έχεις καθαρά. Ο πρόεδρος είπε καλά λόγια, επειδή είμαστε φίλοι. Εδώ. Γιώργος ο Κουρέτας είναι εδώ, παιδιά, δεν το βλέπω. Κύριε Παρμάκη, σας παρακαλώ. Σας ψάχνω. Παρακαλώ τον κύριο Ζατζάνη. Ρατσισμός λέγεται. Είπα τα μάτια του Εθνικού Δρυμού, με τον οποίο συνεργαστήκαμε πάρα πολλές φορές, πολλά χρόνια.
Αυτό το χαμένο δεν ξέρει τι γίνεται. Τζάκα. Πάνω μπορεί να έρθει! Έλα, έλα.
πάρει! Αυτά τα δεντράκια εδώ τα μικρά που είναι στην ορθοπλαγιά. Οικολογική καταστροφή. Ελυθή. Εκεί που ήταν αυτό ήταν και το άπειρο. Βασικά Γιώργο, να σου πω κάτι. Θα χρειαστείς και τροχάλια. Ξέρεις κάτι να μην τραβάτε πίσω εδώ πέρα έτσι. Άρα. Τι σου που μπήκα μέσα εδώ. Καλή πρώτος είσαι. Καλή άκη. Επόμενη απόσταση. Θυμάσαι που είναι η μπλούζα αυτή που έχουμε και στη γεφυρένια εδώ, τη γεφυρά και αυτό που κάτω μου πας λέει είναι η γαμιστήρα. Τι, τέλεια. Τι, πού είπες. Νεκτάρι θα κάνω αλλούδα. Θα πάμε μόνο. Έτσι πως μας κάνεις, όχι να πάλι με το Φαρούκο. Κατεβαίνει κάτω, διασώζει με το φορείο και ανεβάζει και το φορείο μαζί. Έτσι είναι θύμα με φορεία, δεν μιλάμε για πολυτραυματία. Και κάποιες τεχνικές μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον. Στη συνέχεια πηγαίνουμε στο σενάριο 3, όπου θα κατεβούμε ακριβώς εδώ πέρα κάτω από το πλάι πίσω και θα δούμε μια διαδικασία που θα κάνει ο Τσίκας από το παράδειγμα της Κοζάνης, όπου θα είναι κάποιος εγκλωβισμένος στην ορθοπλαγιά, θα κάνει ραπέλ, θα τον δέσει πάνω, θα τον αντιστρώσει και θα κατεβούν μαζί παρέα. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε εδώ τη διαδικασία με τα θέματα. Πόσο χρόνο έχουμε για. Πόσο, 5 λεπτά! Θα έρθετε να κάνετε κάποια ενημέρωση εδώ ή δεν χρειάζεται, θα τα δούμε κατευθείαν. Πίσω μου, πίσω μου. Στον χρόνο.
στον χρόνο, το ελικόπτερο. Το ξανακάνουμε, αφού έχουμε κάνει εικόνα. Και βίντεο, αν έχετε κάτι καλό, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Αυτό δεν ξέρω αν το... Έχει καπάκι, ρωτάει ο κύριος αν έχει καπάκι αυτό. Αυτό έχει. Τα αγοράζουμε σήμερα, Βασίλη. Κάνει hover για να μπορέσουμε να αποτυπώσουμε μια εικόνα όπου γίνεται μια επιχείρηση και παράλληλα συνεργαζόμαστε με αυτό το μέσο. Είναι πολύ σημαντικό, πιστεύω, για ένα αρχείο φωτογραφικό για όλους μας και για εσάς και για εμάς. Δύο μέτρα από την από εκεί μεριά. Ναι, δεξιά τώρα, δύο-τρία δεν είναι. Από εδώ. Δηλαδή, φαντάζομαι έτσι πως είναι. Hover πάνω από το βαρούκο. Δύο-τρία μέτρα. Hover δεξιά και άλλα τρία μέτρα πάνω από το βαρούκο. Hover 4 μέτρα παράλληλα, δηλαδή όπως κατεβαίνει ο άλλος. Λέγομαι Τρόπα Καζαφύρης, είμαι ο Διευθυντής Εκτέλεσης Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε το πρακτικό μέρος του συνεδρίου ορεινής διάσωσης που οργανώθηκε εδώ πέρα στα Γρεβενά, σε συνεργασία με την περιφέρεια των Γρεβενών. Για πρώτη φορά θα δοκιμάσουμε νέα δεδομένα που αφορά τεχνολογία. Μιλάμε πλέον για μικρά τηλεκατευθυνόμενα ελικόπτερα που θα μπορέσουν να συλλέξουν κάποιες πληροφορίες επιχειρησιακές και να γίνει αξιολόγηση γενικά αυτών των δεδομένων που υπάρχουν. Και παράλληλα θα παρακολουθήσουμε ασκήσεις που έχουν να κάνουν με την ορεινή διάσωση σε ορθοπλαγιά που έχουμε καταγράψει από το παρελθόν και μέσα από τις καταγραφές δημιουργούμε και αυτές τις ασκήσεις. Έτσι λοιπόν θα δούμε μια διαδικασία διάσωσης ενός ατόμου με τη βοήθεια του βαρούκου όπου ένας τραυματίας θα ανελκυστεί μαζί με ένα διασώστη με τη χρήση του βαρούκου. Το δεύτερο σενάριο είναι θα δούμε μια διαδικασία που ένας διασώστης θα κατεβεί με το βαρούκο και θα παραλάβει θύμα με το φορείο μαζί. Και το τρίτο σενάριο θα έχει να κάνει με την διαδικασία που θα κατεβεί ένας διασώστης με καταρρίχηση και θα πάρει έναν εγκλωβισμένο και θα τον κατεβάσει πάλι με καταρρίχηση κάτω στη βάση ορθοπλαγιάς. Είμαι ο Παρασκευαίδης ο Χρήστος, αντιδήματος Μερνόπης Κοινωνικής Πολιτικής. Είμαι και εκπρόσωπος του Δήμου σήμερα εδώ. Θα μπορούσα να σας πω ότι είμαι και πρόεδρος Εμπορικού Συλλόγου και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα, που ειλικρινά όλος ο εμπορικός κόσμος είναι πολύ χαρούμενος για την προσπάθεια αυτή της ομάδας, της ελληνικής ομάδας διάσωσης και των Γρεβενών, του Πανελλήνιου που γίνεται εδώ το συνέδριο, σήμερα και το συνέδριο. Και θέλω να πω στον πρόεδρο, γενικότερα στην ομάδα διάσωσης, πως ο Δήμος θα είναι αρρωγός σε κάθε προσπάθεια, ειλικρινά το λέω, αλλά και ο εμπορικός κόσμος, όπως για να είμαι ειλικρινής, θα σας το πει και ο πρόεδρος γενικότερα, είμαι και χορηγός της εκδήλωσης του συνεδρίου, με κάποια δώρα που έχω δώσει και ό,τι άλλο ο Δήμος δεν χρειάζεται. Ειλικρινά, μέσα από την καρδιά, επειδή γνωρίζω πολύ καλά τον Δήμο από τις ευαισθησίες του, ότι η Δημοτική Αρχή θα είναι πάντα κοντά στην ομάδα διάσωσης των Γρεβενών και γενικότερα στο Πανελλήνιο. Ακούει. Μια εικόνα όταν θα κρεμαστεί ο διασώστης στο βαρούκο πάνω, να είναι πάνω από το βαρούκο αυτό. Υπάρχουν τα φράγκια, μην πέσεις κανένα πέτρα. Καλό.
Πες μου πότε. Γεια για το καθόρισμα, έχω. Θα περάσω πάνω εκεί στο παιδάκι. Γιώργη, ταχύτητα. Πάντα της τρογαλίας και πλέον είναι έτοιμος για να ξεκινήσει να τραβάνε προς τα πάνω. Θα σου πω κάτι, γιατί θα σου πω κάτι.